Λοιπόν, κύριε Χατζηχρήστου, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμάτε με την παρουσία του interview αυτού στο newsletter. Ουσιαστικά, σας καλέσαμε εδώ για να μας πείτε για ένα φαινόμενο της ουρολογίας, το EuroSchool. Το EuroSchool, το οποίο έχει αφήσει και αφήνει το στίγμα του στην ελληνική ουρολογία και πλέον αρχίσει και αποκτά και τη φήμη, όχι πλέον, έχει ήδη αρχίσει να αποκτά και φήμη έξωθεν. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα? Καταρχήν να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ στο newsletter να είναι καλή πορεία, να έχει καλή πορεία και πραγματικά ήταν μια ανάγκη που έρχεται να καλύψει για μια επικοινωνία που μέσα και μάλιστα από αυτά τα βίντεο και τα λοιπά γίνεται ζωντανή πλέον. Είναι πολύ σημαντικό την ελληνική ουρολογία να μην τη συνδυάσουμε μόνο με το συνέδριο, αλλά να τη συνδυάσουμε με την καθημερινότητά μας. Και τα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακά και πραγματικά συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους που αγωνίζονται κάθε μέρα, γιατί ξέρω τι μεγάλη δουλειά έχει. Και σε εσάς που εργάζεστε εκεί πέρα. Το σχολείο είναι μια μεγάλη ιστορία. Και θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι ξεκίνησε πριν από 13 χρόνια, σε μια εποχή όπου η εκπαίδευση ήταν στα σπάργανα. Περισσότερο είχαμε συνεδριακό τουρισμό παρά εκπαίδευση στην Ελλάδα. Κουβαλούσα όλα μου τα βιώματα από μια πορεία που είτε ως μαθητής είτε ως εκπαιδευτής στο εξωτερικό είχα μια τεράστια και πλούσια εμπειρία και έλεγα γιατί δεν μπορούμε να τα κάνουμε και αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Γιατί μένουμε στα ξερά συνέδρια, γιατί. Και ξεκίνησα από αυτή την ανάγκη. Θα μου πείτε, ωραία, και πώς αυτή η ανάγκη πραγματοποιείται. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Θεωρώ ότι σε ένα σημείο, στην αρχή αυτού του εγχειρήματος της πορταριάς, ρίσκαρα πολλά. Ρίσκαρα τις σχέσεις μου με τους ουρολόγους, τη σχέση μου και τη φήμη μου, γιατί έπρεπε να αλλάξουν πολλά πράγματα. Όπως είπατε, αντιμετωπίσατε δυσκολίες στην αρχή. Οπότε θέλετε να γίνουμε να κάνουμε πιο γλαφυρές περιγραφές, ακριβώς. Λοιπόν, κάνεις μια εκδήλωση και ήξερα ότι το πρώτο που κάνεις είναι πρώτα φτιάξεις ένα πρόγραμμα και μετά προσπαθείς να βάλεις τους καλύτερους ομιλητές που μπορείς να βρεις γι' αυτό. Πράγμα που ήταν άγνωστο τότε ακόμα στην Ελλάδα. Ανάλογα με το αντικείμενο. Δεν θέλεις να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει το αντικείμενο να το διαβάζει απλώς και να σου μιλάει. Πώς θα μεταφέρεις τη γνώση? Εγώ δεν ήθελα να κάνω ένα συνέδριο ανταγωνιστικό αυτό που γινότανε. Δεν είχε ούτε εργασίες, ούτε παρουσιάσεις, δεν είχε δορυφορικά συμπόσια. Όλα αυτά ήταν ένα σχολείο. Θα πας με χαρτί και μολύβι, με τον υπολογιστή, γιατί ήμασταν high-tech από την πρώτη στιγμή, και μέσα από αυτό θα καθίσεις από το πρωί ως το βράδυ. Ξέρετε ότι είναι 12 ώρες να πεις εκείνη την εποχή τους ουρολόγους. Ξέρετε, εκείνη την εποχή ότι είπα ότι ξέρετε, καλύτερα να μην έχετε συνοδούς. Και κατηγορήθηκα και την πρώτη φορά ήταν τόσο παράξενο στο πρώτο σχολείο που ήταν 100 θέσεις και είχαν έρθει 78 άτομα. Γιατί ήταν η πρώτη φορά πώς θα το πούμε στο σπίτι μας, θα πάμε μόνοι. Τη δεύτερη χρονιά με τη φήμη είχαμε 308, θυμάμαι, αιτήσεις για 100 θέσεις. Είναι για όλους? Δεν είναι για όλους. Είναι θέμα προσωπικότητας. Είναι δύσκολο να καθίσει ένας 12 ώρες από το πρωί ως το βράδυ να απαντάει σε ερωτήσεις, να εξετάζεται, να αξιολογεί και να αξιολογείται. Και ερχόμαστε στη δεύτερη. Και ξέρω ότι θα θέλατε να ρωτήσετε για την αξιολόγηση. Νομίζω ότι ας μην είμαι τόσο συγκεκριμένη, θα είμαι λίγο πιο αφηρημένη. Ποια είναι η ταυτότητα του σχολείου, των εκπαιδευτών και των εκπαιδευμένων τελικά? Η ταυτότητα του σχολείου ότι είναι μια καθαρά εκδήλωση μάθησης, όπου δεν αναφερόμαστε στο τι έχει βγει στη βιβλιογραφία και στα στατιστικά. Διαβάζουμε όλοι οι εκπαιδευτές το υλικό που έχουμε, μέσα από τις δημοσιεύσεις, μέσα από όλα τα επιστημονικά συνέδρια και τα μεταφέρουμε πώς αυτά θα εφαρμοστούν στην καθημερινή πράξη. Άρα θα πρέπει να μας εμπιστευτεί ότι έχουμε κάνει σωστή ανάγνωση και επίσης οι ομιλητές να έχουν την εμπειρία πώς αυτή η πληροφορία θα χρησιμοποιηθεί αύριο στο ιατρείο του ουρολόγου. Η ταυτότητα του σχολείου είναι για τον ουρολόγο που είναι μόνος του και παλεύει
χωρίς να έχει δυνατότητες στήριξης από άλλους συναδέλφους και από σύστημα. Για να χτιστεί αυτό θέλαμε πρώτον καλούς εκπαιδευτές. Επιβάλαμε όρους για πρώτη φορά. Συγκεκριμένος αριθμός διαφανειών. Έπρεπε να έρχονται διαφάνειες και αναγκαζόμουν να πω δυστυχώς πάρτε τις πίσω, αλλάξτε τις. Ή δεν τις κατανοώ. Έπρεπε να κάνω το μαθητή και πραγματικά ευγνωμονώ τους εκπαιδευτές που δεν παρεξηγήθηκαν, δεν θύμωσαν και στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Η αξιολόγηση. Βγαίνει δημόσια αξιολόγηση όλων των αξιολογητών εδώ και 13 χρόνια. Εκείνη την ώρα αξιολογούν τον ομιλητή σε 4 παραμέτρους και αυτά εμφανίζονται κατευθείαν στην οθόνη ή τα έχουν στον υπολογιστή και ακόμα μέχρι σήμερα υπάρχουν. Και ξέρετε τι, αυτοί που δεν θα τα πάνε καλά, θα τους δώσω ίσως αργότερα μια άλλη ευκαιρία, αλλά για να γίνει η εναλλαγή, αυτοί που δεν πάνε καλά αντικαθίστανται οι χαμηλότερες βαθμολογίες με καινούργια άτομα. Και αυτό είναι μια διαδικασία που φέρνει καινούριους ομιλητές και έχει καταξιώσει ανθρώπους ως εκπαιδευτές. Το έχουνε, γιατί δεν είναι μόνο η γνώση. Εγώ αυτό που αγαπώ και λέω ότι πρώτα είμαι δάσκαλος και μετά οτιδήποτε άλλο, είναι ή το έχεις ή δεν το έχεις. Και άμα δεν το αγαπάς πολύ, δεν γίνεται. Αλλά άμα το αγαπάς πολύ, θα γίνεις καλός δάσκαλος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και τα σημερινά κολλήματα. Κοιτάξτε, έχει πέρασει από πάρα πολλές φάσεις στο σχολείο. Το σχολείο ορίμασε, μπήκαν καινούρια πράγματα. Αυτό που παρέμεινε ελληνικό, δεν έχουμε ξένους ομιλητές γιατί θέλουμε να είναι προσβάσιμο σε όλους και να έχουμε την άνεση να ρωτάμε. Είναι η μόνη εκδήλωση πιστεύω που μιλάνε πλέον και θέλουν να μιλήσουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι. Γι' αυτό ακριβώς πολλές φορές μας είπανε γιατί 100 άτομα και όχι 200. Όχι, γιατί θα χάσει πραγματικά το σχολείο αυτό που είναι η ταυτότητά του. Μεταχωριζόμαστε σε ομάδες, να κάνουμε τη δουλειά, να παρουσιάσουμε τις περιπτώσεις, ο καθένας να μιλήσει και να πει την άποψή του και όλοι μαζί να συναποφασίσουμε. Δεν υπάρχει, στα περισσότερα θέματα δεν υπάρχει μόνο μία λύση, τα ιατρικά. Άρα θα πρέπει να συζητήσουμε και δεν υπάρχει ποτέ το σωστό και το λάθος. Υπάρχουν όλα τα ενδιάμεσα, οι 13 αποχρώσεις του γκρίπου λέω. Οπότε οι εκπαιδευτές μας στήριξαν πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια. Σε όλη αυτή την προσπάθεια ήταν το βασικότερο. Και φυσικά η αγάπη των εκπαιδευόμενων. Αυτοί που έρχονται τόσα χρόνια που θα χάσουν μια φορά το σχολείο και θα είναι τόσο στεναχωρημένοι. Αυτό είναι που μας δίνει δύναμη, γιατί είναι μια τεράστια δουλειά. Δεν είναι να οργανώσεις μόνο ένα συνέδριο. Το οποίο τώρα, δόξα τω Θεώ, το ΙΜΟΠ έχει τις δομές και το κάνουν χωρίς να με απασχολούν κιόλας. Αλλά η διαδικασία να ετοιμαστούν οι ομιλίες. Να δεθεί το πρόγραμμα είναι μια διαδικασία που έχει 3 μήνες δουλειά. Για όλους μας. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας, νομίζω. Φανατικοί μαθητές, δηλαδή. Είναι φανατικοί μαθητές και φανατικοί εκπαιδευτές. Mm. Αυτό είναι επίσης πολύ βασικό. Mm. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, λέω, έχετε κουραστεί να μην σας καλέσω. Όχι, σε αυτό θέλω να έρθω. Πώς βλέπετε το μέλλον? Κοιτάξτε, θα πρέπει να σκεφτούμε πρώτα ποιο είναι το όνειρό μου καταρχήν. Να αρχίσω από αυτό. Θα ήθελα και νομίζω ότι θα πορευθεί σε αυτό. Έχω ήδη τις πρώτες ενδείξεις. Ένα ενιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης για την ουρολογία. Γι' αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία. Να κάνει ένα κεντρικό σχεδιασμό που να ενταχθούμε όλοι μέσα σε αυτό το σχεδιασμό για να μπορέσει πραγματικά ο ρόλος, πάνω χάρη, εμείς αυτό που δεν κάνουμε, γιατί το κάνετε εσείς και άλλοι πολύ καλύτερα, είναι να κάνουμε τα hands-on σε ουρολογία κτλ. Δεν κάνουμε live surgery, γιατί το κάνετε εσείς και άλλοι και είναι πάρα πολύ καλοί σε αυτό. Δεν θέλω, και ποτέ δεν ήθελα, εγώ αλλά και το σχολείο, αλλά και όλες οι εκδηλώσεις και το Andrology Update που έχει αγαπηθεί τόσα χρόνια επίσης, Να είναι ανταγωνιστικό, θέλω να είναι συμπληρωματικό. Εμείς είμαστε απλά, παίρνουμε τη γνώση και λέμε tips, δίνουμε στον ουρολόγο να τα χρησιμοποιήσει. Έρχεται και την άλλη μέρα θα πάει να το εφαρμόσει στο γραφείο του. Αυτό είναι το μόνο που θέλω πραγματικά σαν επιτυχία. Η καιρή είναι πρόκληση. Ξέρετε τι με λυπεί περισσότερο? Η μείωση των χορηγιών που μπορούμε να έχουμε. Όχι για τον λόγο του κέρδους, το σχολείο ποτέ δεν ήταν μια κερδοφόρα επιχείρηση.
αλλά για τη νέα παιδιά δεν μπορούν να έρθουν. Βλέπω συναδέλφους που τελειώνουν ειδικότητα, έχουν τελειώσει 2-3 χρόνια και ακόμα το ιατρείο τους δεν έχει περπατήσει, να μην μπορούν να βρουν. Το ΙΜΟΠ κάθε χρόνο φέρνει με υποτροφίες ανθρώπους για να δώσει δυνατότητες, παιδιά που τα ξέρουμε και τα έχουμε δει ότι ενδιαφέρονται. Κάθε χρόνο το σχολείο δίνει σε νέους συναδέλφους ευκαιρίες ως ομιλητές και είναι μεγάλη τιμή για μένα ότι το σχολείο ήταν μια διαδικασία που αναδείχθηκαν οι περισσότεροι από τους σημερινούς δασκάλους, όχι τους πρεσβύτερους, αμέσως μετά. Μέσα από το σχολείο καταξιώθηκαν, ορίμασαν και τώρα τους απολαμβάνω που έχουν γίνει καλύτεροι από εμάς. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους ή την οποία την έχουμε συμπιέσει εντελώς, πραγματικά, και το ξέρετε. Μόνο στα έξοδα να βγαίνουν. Μπορούμε να φέρουμε τους καινούς ανθρώπους που δεν μπορούν να έρθουν να αποκτήσουν αυτή την εμπειρία. Μπορεί οι ειδικευόμενοι που τελειώνουν να είναι μέρος της διαδικασίας όπως πάνε στις Ευρωπαϊκές Ορολογικές Εταιρείες ή στην Εβδομάδα των Ειδικευομένων να έρχονται και σε 2-3 άλλες εκδηλώσεις, δεν λέω μόνο για το σχολείο, οι οποίες πραγματικά θα τους δώσουν μία γνώση και επίσης η κουλτούρα του σχολείου. Εάν κάτι πραγματικά θα θέλαμε να μεταφέρουμε, είναι αυτή την κουλτούρα. Η κουλτούρα αυτού του σχολείου οφείλεται σε όλους, και σε αυτούς που συμμετείχαν ως εκπαιδευόμενοι και στους εκπαιδευτές και δημιουργήθηκε, είναι το κλίμα του σχολείου, αυτή είναι η κουλτούρα του σχολείου. Δημιουργήθηκε μέσα από αυτά τα χρόνια και αυτό θα ήταν πολύ ωραίο και για η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία και πραγματικά ήδη το έχει βάλει, το έχει εντάξει να μεταφερθεί αυτή η κουλτούρα στις εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές καθαρά, διαδραστικές καθαρά, χρόνο στους εκπαιδευόμενους, οι εκπαιδευτές οι οποίοι να έχουν cases να παρουσιάζουν, να παρουσιάζουν ερωτήματα, να παρουσιάζουν debates, να είναι δηλαδή ένα ζωντανό πράγμα και όχι κάθομαι και ακούω μία ακόμα ομιλία επί μισή ώρα ή επί μία ώρα. Είναι ένα κληροδότημα το Euroschool. Οπότε όλοι περιμένουμε τώρα το νέο. Του 2020 πλέον. Έχουμε βγάλει ημερομηνία γι' αυτό. Ναι, θα γίνει τέλος Φεβρουαρίου. Ήδη το πρόγραμμα θα είναι στη διάθεση. Ένα, νομίζω, πάλι πολύ ωραίο και πολύ γεμάτο και πολύ όμορφο επίσης εικαστικά, όπως πάντα. Μας ενδιαφέρει αυτή η ταυτότητα, περιλαμβάνει και το εικαστικό για το ΙΜΟΠ. Και πάμε στο 20 και ελπίζω και εύχομαι να μπορέσουμε πραγματικά να πατήσουμε σε κοινά βήματα με την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία και όχι βέβαια το 20, αλλά γιατί όχι και το 21, να είναι μία κατά κάποιο τρόπο συνδιοργάνωση. Εγώ το θέλω. Είμαι πρόθυμος και είμαι εδώ γι' αυτό. Δεν έκανα τίποτα για να το πάρω μαζί μου. Κάνω πράγματα πάντοτε για να τα αφήσω. Η νέα γενιά έχει οριμάσει. Πρέπει να τη δώσουμε χώρο και επίσης η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία πρέπει να δώσει δυνατότητες στους νέους στο ξεκίνημά τους. Αυτοί είναι που δεν έχουν δυνατότητες και αυτοί είναι που δίνουν έναν αγώνα πολύ δύσκολο. Ουρολόγους της πρώτης πενταετίας, ειδικευόμενους του τελευταίου χρόνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ. Πιστεύω ότι όλοι οι αναγνώστες, θεατές στη παρούσα φάση του βίντεο θα προβληματιστούν, θα λάβουν πολύ γνώση, ξέρουν έτσι κι αλλιώς το Euroschool, είμαστε σίγουροι ότι κάνετε υπέροχη δουλειά και όλοι περιμένουν το 2020. Να είστε καλά και είναι και δημόσια πλέον αυτό που έχω πει και στην διοίκηση της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας και από τους παλιότερους, από τον κύριο Σοφρά, τον κύριο Πούια και τώρα τον κύριο Γιάλα και τον κύριο Λιβιζάτο που είναι η συνέχεια, υπάρχει μια πολύ ωραία συνέχεια. Είμαστε εδώ και είμαι ανοιχτός για οποιαδήποτε συνεργασία που είναι και τιμή, γιατί είναι η μαμά εταιρεία, είναι η ομπρέλα για όλους μας και θα πρέπει έτσι να είναι. Ένα κοινό πρόγραμμα εκπαίδευσης που να ενταχθούμε κι εμείς και μία συνδιοργάνωση, γιατί όχι, με αυτό θέλω να κλείσω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.